Τον περασμένο Ιούνιο, σε μια εκδήλωση στο Κοροπή, ο κύριος Περιφερειάρχης είχε αναφερθεί σε 2.000 έργα συνολικά, εν εξελίξει στο Λεκανοπαίδιο, 1.358 έργα και δράσεις πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Αν θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με την πραγματικότητα και με βάση και τη συζήτηση της όπως εξελίσσεται σήμερα, νομίζω αυτός ο αριθμός σίγουρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ανάμεσα σε αυτά τα έργα ήταν και το εμβληματικό όπως το χαρακτήρισε, Κέντρο Επεξεργασία Λιμάτων που, ε, που εξυπηρετεί τι περιοχέ του Κοροπίου και τη Παιανία. Είναι ένα έργο όντω απαραίτητο και γι' αυτό αξίζει λίγο να σταθούμε στο ιστορικό του. Το έργο αυτό το εγγενίασε την έναρξη των εργασιών. Εγγενίασε στι 23 Νοέμβρη του 2013 ο κύριος Σγουρό, τότε Περιφερειάρχη. Τότε λέγανε το 2016 θα έχει ολοκληρωθεί. Το παρέλαβε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και τότε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Φιλίππου, μιλούσε για ολοκλήρωση του έργου το Μάρτιο του 2017. Εν συνεχεία, το 2019 παραδόθηκε ανολοκλήρωτο στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, όπου αναφέρεται τώρα σε μια προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου του 2023 για έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Δηλαδή αυτό 10 χρόνια και βλέπουμε. Αντίστοιχα, επειδή Ανατολική Αττική δεν είναι μόνο κοροπή και πεανία. Να θυμίσουμε ότι Αρτέμιδα, Ραφίνα, Μαραθώνα, Νεαμάκρη, Σαρονικό και άλλε περιοχέ αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποχέτευση, ούτε προβλέπεται, ούτε έχει πέσει, έστω και ένα σκάψιμο για να πει ότι κάτι προχωράει. Και το ΚΕΛ το αναφέρουμε ενδεικτικά, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Υπάρχουν δεκάδε μελέτε, ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι πιο πριν, μελέτε οι οποίε χρονίζουν για σημαντικά έργα, αντιπλημμυρικά κτλ που έχουν ενδεικτικά να πω για την οριοθέτηση του θέματος του ρέματος Κοντοχρήστου 24 Απριλίου του 2012 υπογράφτηκε η σύμβαση και πριν λίγους μήνες πήρε την 19η παράταση και ούτω καθεξής. Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Αττική υπάρχουν έργα τα οποία κινούνται με άλλη ταχύτητα. Είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Τα οποία και σε αυτά έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη, έω και αποκλειστικό η περιφέρεια, όπω το γήπεδο, για να μην τρώω χρόνο. Στην Ανατολική Αττική υπάρχει πραγματικά ανάγκη από έργα. Υπάρχει. Υπάρχει για δεκάδε αντιπλημμυρικά έργα, για έργα πυροποστασία, αποχέτευση, τα οποία ο προπολογισμό δεν τα λαμβάνει υπόψη. Και αυτό φαίνεται, αν το θέλετε, και από μια άλλη πλευρά που δεν απασχόλησε τόσο πολύ τη σημερινή συζήτηση, την κατάσταση που επικρατεί σε νευραλγικέ υπηρεσίε, όπω για παράδειγμα, επειδή την επισκεφτήκαμε επί λίγε εβδομάδε, την τεχνική υπηρεσία στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, όπου για αυτόν τον όγκο που λέμε εδώ για τα 1.358 έργα και δράσεις, όσα είναι τέλος πάντων, έχει 26 άτομα για να κάνουν επίβλεψη, να κάνουν επιτόπου, επιτόπου επίσκεψη, να τα ελέγξουν, να τα παρακολουθήσουν, πώς κινούνται κτλ. Ή αν το θέλετε, η ΔΑΟΚ, που το είχαμε πει και πέρυσι, το ίδιο ισχύει και φέτος, το ίδιο ίσχυε και με τις προηγούμενες παρατάξεις. Μια χούφτα άτομα, 12 άτομα, για να υποστηρίξουν, καμιά φορά όταν έρχονται τέτοια θέματα, αυτό λέμε, Του τους χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους της τεράστιας αυτής της περιοχής. Τέλος, για να μην κουράζω, ο φετινός προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι, δεν απαντά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα και εμείς δεν θα το ρίξουμε στην ατομική ευθύνη. δεν θα πούμε στον κόσμο που κυκλοφορεί να πάει να βρει κείτε επιβίωση για να εξοπλιστεί, αν εγκλωβιστεί στα χιόνια, να πάει να κρυφτεί άμα πλημμυρίσουν τα ρέματα ή άμα πιάσει φωτιά ό,τι έχει απομείνει. Mm -hmm. Εμεί, επειδή μιλήσανε πολύ εδώ πέρα για οράματα, για αξίε, για επενδύσει, εμεί επενδύουμε στην ανάπτυξη του αγώνα τη λαϊκής πάλη που ακυρώνει πληστηριασμού, που βάζει εμπόδια στην πολιτική που εκφράζει και η σημερινή και οι προηγούμενε περιφερειακέ αρχέ και διεκδικεί τι πραγματικέ ανάγκε του.